θεραπευτική πασία είναι μια νέα σχετικά εξειδίκευση της λογοθεραπείας στο χώρο των παραϊατρικών επαγγελμάτων. Ο λογοθεραπευτής Μιχάλης Τζουραμάνης, ο οποίος εξειδικεύεται στη θεραπευτική πασία, εξηγεί στην κάμερα του Ιόνιαν την άγνωστη σε πολλούς μέθοδο της υποθεραπείας. Δοκιμάσαμε να κάνουμε τις λογοθεραπείες έφυποι και αυτό είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι συνεχίζουμε χειμώνα καλοκαίρι, θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, να κάνουμε τις λογοθεραπείες μας πάνω στα άλογα. Ο μπρίο είναι ένα άλογο που αποδεδειγμένα μπορεί να υποστηρίξει συνεδρίες υποθεραπείας. Είναι πανέξυπνος, αγαπάει τα παιδιά και φυσικά το Μιχάλη, τον οποίο υπακούει σε κάθε εντολή του. Μετά τους 2 μήνες που βλέπω κάθε παιδί στο γραφείο μου, δοκιμάζουμε και στο άλογο με 2 φορές την εβδομάδα ή 3 με 4 φορές το μήνα, έχοντας και πολύ πιο σύντομα το επιθυμητό αποτέλεσμα και πολύ πιο ευχάριστη, κάνοντας πολύ πιο ευχάριστη λογοθεραπεία. Έλα. Και πρέπει να για να του πεις τι κάνουμε τα παιδάκια. Και πήγαινε, πες του. Είσαι καλός. Είναι χαρίσματα πολλά που έχει και έχει και αγάπη για τα παιδιά. Να, κοίταξε τον τώρα. Αυτό είναι αγάπη που έχει το άλογο. Θέλει χάδια, θέλει... Είναι τρυφερός. Η θεραπευτική πασία είναι η εφαρμογή πασίας για άτομα με αναπηρία, με βασικό σκοπό την αποκατάσταση κινητική, κοινωνική και άλλες του ασθενούς και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής τους. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Μέχρι ώρα χρησιμοποιούμε τον μπρίο σε αυτό, αν και έχει δείξει και η μικρή που έχουμε εκεί ότι είναι πάρα πολύ καλή με τα παιδιά. Τη δοκιμάσαμε με παιδιά με αυτισμό που πήγαιναν κοντά της, χάιδευαν την ουρά πίσω, είναι πάρα πολύ ήσυχη. Εκείνο λέγεται American Saltbird, η ράτσα του. Είναι άλογο πιο εντυπωσιακό και πιο ελαφρύ. Κοιτάξτε πώς κινείται. Βλέπεις τις ματιές. Είναι ακόμα μωρό. Η θεραπευτική υπασία είναι μια καθαρά θεραπευτική συνεδρία και αφορά στους επιστήμονες της αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλους. Πρόκειται για τη μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης αντί στην αίθουσα, στην αρένα. Και αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Και το παιδί έχει και κατευθείαν ερεθίσματα να σου μιλήσει, να σου πει για πράγματα που δεν έχει ξαναδεί. Είναι και πάνω στο άλογο που πάμε βόλτα πάνω στο άλογο. Λέει και τις λέξεις σωστά και έτσι νομίζω έχουμε καταφέρει να φτάσουμε κοντά στο τέλειο. Στην περίπτωση της υποθεραπείας, το μόνο που διαφέρει από μια συμβαστική συνεδρία αποκατάστασης είναι ο χώρος, καθώς γίνεται σε αρένα, και το μέσο, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το άλογο. Αξίζει να αναφέρουμε πως και κατά την θεραπευτική υπασία τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας και άλλες που απαιτούνται και στο θεραπευτήριο.